Είμαστε και φέτος όλοι εδώ στο Βίδο, Έλληνες και Σέρβοι, για να τιμήσουμε τη μνήμη των χιλιάδων αδερφών μας που έχασαν τη ζωή τους από το 1916 ως το 1918. 10.000 άνθρωποι, πρόσφυγες από τη Σερβία, στρατιώτες, απλοί πολίτες, παιδιά, άφησαν στην Κέρκυρα την τελευταία τους πνοή, λυγίζοντας από τις κακουχίες του διωγμού από την πατρίδα του στα τέλη του Νοεμβρίου του 1915. Όταν στο ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η Αυστρο-Ουγγαρία και οι σύμμαχοί της, Γερμανοί και Βούλγαροι, κατέλαβαν το Βελιγράδι, τα αδέρφια μας οι Σέρβοι κλήθηκαν να ορθώσουν το ανάστημά τους, να αντλήσουν κάθε ικμάδα δύναμης που τους είχε απομείνει, προκειμένου να υπομείνουν τον πάναυσο ξεριζωμό τους και εν μέσω του βαρύ χειμώνα να ζητηρήσουν τη γη της απαγγελίας. Αυτός ο τόπος για τους Σέρβους έμενε να ήταν η Κέρκυρά μας, η οποία υποδέχθηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 1916 περίπου 150.000 πρόσφυγες, η φροντίδα της οποίας έτυχαν όπως στήθηκε και νοσοκομείο και χώροι διανομής τόσο εδώ στο Βίδο που βρισκόμαστε όσο και στο σύνολο της Κερκυριακής Επικράτειας ήταν μνημειώδης δεδομένων των συνθήκων της εποχής. Εξ της ουσίας, εδώ στην Κέρκυρα, στο δυτικότερο άκρο της Ελλάδος μπήκαν οι βάσεις για τη δημιουργία του Σέρβικου κράτους και την αναστήλωσή του μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Κερκυραίοι αγκάλιασαν τους ξεριζωμένους Σέρβους, τους γέμισαν με αγάπη και μέσα από αυτή τη συνθήκη αλληλεγγύης σφυριλατήθηκε η αληθινή φιλία και ο σεβασμός που χαρακτηρίζει στις μέρες μας τις σχέσεις των δύο λαών. Ως πολίτης των Ιωνίων Ίσων και φυσικά ως Έλληνας αισθάνομαι περήφανος για την παρακαταθήκη που άφησαν οι πρόγονοί μας στις επόμενες γενεές και το παράδειγμα ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης το οποίο αντανακλά σε ολόκληρο τον πλανήτη όπου υπάρχουν Έλληνες και όπου υπάρχουν Σέρβοι. Ως αυτοδιοικητικός αντιλαμβάνομαι πλήρως την υποχρέωση όλων μας όχι μόνο να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορική μνήμη και να κρατήσουμε αναμένη τη φλόγα της φιλίας και της αγάπης μεταξύ των δύο λαών, αλλά παράλληλα να φροντίσουμε με κάθε δυνατό τρόπο να γαλουχίσουμε τα παιδιά μας στις πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά. Ζούμε σε δύσκολες εποχές. Εν μέσω πολεμικών σειράξεων, πολλοί είναι εκείνοι που βλέπουν ομοιότητες με τις αρχές του 1900. Πρέπει όλοι μας να διαφυλάξουμε την ειρήνη και να προστατεύσουμε το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας. Ευχαριστώ.